Υπάρχει αναστάτωση. Υπάρχει αναστάτωση. Έσπασε το plexiglass και ζητάει τώρα ο Άρης τη σύλληψη του οπαδού. Νομίζω ότι. Και ενώ το παιχνίδι παίζεται για τον Αντού αυτή η φάση. Η προσπάθεια που δεν καρποφόρησε για τον Άρη, ενώ συνεχίζεται και η αναταραχή στον πάγκο του Άρη. Ναι, Κώστα, σας ακούμε. Και ο κύριος Κασναφέρης κοντά να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Βεβαίως αυτός που έκανε ο παδός δεν είναι. Αυτό είναι ο έξυπνος της ιστορίας. Είναι παράδεκτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήγε να επιτεθεί στον πάγκο. Βέβαια. Και φυσικά. Και νομίζω ότι θα συλληφθεί. Νομίζω ότι έχει ήδη συλληφθεί γιατί τον έχουν περικυκλώσει αστυνομικοί. Από εκεί και πέρα θα πληροφορηθούμε συνέχεια. Δηλαδή. Το θέμα είναι να τιμωρηθεί κιόλας, Κώστα, όχι μόνο να συλληφθεί. Από τη στιγμή θα συλληφθεί ο αθλητικός νόμος. Έτσι πρέπει, γιατί κάποια στιγμή. Πρέπει να ισχύσουν και οι νόμοι σε αυτή τη χώρα. Μα έπεσαν τζάμια ή plexiglass, δηλαδή πάνω στους ανθρώπους που κάθονταν στον πάγκο. Εδώ είναι βλέπουμε τον Γιώργο Κολτσίδα όρθιο να διαμαρτύρεται. Βέβαια.